Υπογράψαμε σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία τη σύμβαση διαχείρισης της λιμανατολάσπης των βιολογικών τεσσάρων δήμων, του Ηρακλείου, των Αρχανών Αστερουσίων, της Φεστού και του Μαλεβιζίου. Η διαχείριση αυτή αναφέρεται σε περίπου 20.000 τόνους το χρόνο. Όλη αυτή η λιμανατολάσπη πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι τώρα κατέληγε στις χωματερές, με ό,τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Η διαχείρισή της, όταν θα λειτουργήσει το πλήρες σύστημα, θα μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε κόμποστ, το οποίο θα χρησιμεύει στο πράσινο και στις διάφορες καλλιέργειες. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα ύψους 19 εκατομμυρίων, 19,5 περίπου, όπου μέσα σε αυτό περιλαμβάνει και 6 χρόνια λειτουργίας του όλου συστήματος. Είναι ένα έργο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, σας εξήγησα γιατί. Θεωρούμε ότι πρωτοπορούμε στην υπογραφή αυτής της σύμβασης, μια και είναι έργο του Ταμείου Ανάκαψης και χρηματοδοτούμενο 100% χωρίς ίδια συμμετοχή από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ της περιφέρειας, μεταξύ των Δήμων και του ΕΣΔΑΚ, μια συνεργασία και μια αλληλοστήριξη που πρέπει και μπορεί να συνεχιστεί για την Κρήτη του αύριο. Σήμερα λοιπόν μπαίνει ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας και της μετάβασης, πράσινης μετάβασης της Κρήτης. Οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια, τον φορέα διαχείρισης, τον Δήμο, τους Δήμους που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά πρωτοπορούν άλλη μια φορά στην Κρήτη και προωθούν την πράσινη μετάβαση με τη διαχείριση της λιμανατολάσπης πια, μετά από τις επεμβάσεις τους βιολογικούς και όλα τα προηγούμενους κρίκους της αλυσίδας που προανέφερα. Είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια, είναι ίσως ένα πιλωτικό το οποίο θα δώσει παράδειγμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και εμείς ως Θαλής, μέλος του Ομίλου Motor Oil, είμαστε πολύ περήφανοι που το στηρίζουμε και το κατασκευάζουμε και θα είμαστε πάντα δίπλα στην περιφέρεια και να μπορέσουμε να προωθήσουμε αντίστοιχα έργα. Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας για το περιβάλλον της Κρήτης. Ένα έργο το οποίο έχει οριμάσει αρκετά χρόνια μέσα από τη συνεργασία. Τη συνέργεια που είχαμε με τον ΕΣΔΑΚ, με τους 4 Δήμους που συμμετέχουν και πάνω απ' όλα και με την περιφέρειά μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση, γιατί ένα οραματικό έργο, το οποίο κάποια στιγμή φαινόταν ότι δεν θα γίνει, κατορθώσαμε και εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, που πρέπει να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον κύριο Γραφάκο, όπως επίσης και το Υπουργείο Οικονομίας που είναι υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς το σχεδιασμό που είχαμε κάνει ως Περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς, μαζί με τον ΕΣΔΑΚ και ιδιαίτερα με το Δήμο Ηρακλείου, βρίσκει την υλοποίησή του. Άρα αυτό το οποίο θέλω να δηλώσω και σήμερα, ότι θα συνεχίζουμε να υπηρετούμε αυτή την ενότητα, τη συνεργασία, τη συνέργεια μεταξύ των φορέων. Όταν όλοι μαζί μπορούμε και διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, είμαστε πιο δυνατοί.